Μειωμένος είναι ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται με κορονοϊό στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στην τηλεόραση του Σέντερ ο διοικητής Κωνσταντίνος Κλητσιώτης. Όπως τόνισε, η μονάδα εντατικής θεραπείας όμως είναι γεμάτη, με 6 ασθενείς να βρίσκονται εντός αυτής. Τις τελευταίες μέρες έχουμε μια μικρή μείωση όσον αφορά τους ασθενείς στο νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς τα θετικά κρούσματα που ανακοινώνονται καθημερινά είναι πολλά και αυτοί οι οποίοι είναι τα ύποπτα που έρχονται και εκεί βλέπουμε μια πτώση η οποία είναι ενθαρρυντική. Επαναλαμβάνω, έχουμε πτώση μεν, αλλά η μεθ μας είναι γεμάτη. Αυτό πρέπει να προβληματίσει πολλούς οι οποίοι μέχρι στιγμής επιμένουν να μην εμβολιάζονται. Και να πληροφορήσω ότι αυτή τη στιγμή τα 6 άτομα που είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας και τα 6 άτομα είναι ανεμβολίαστα. Είναι κάτι το οποίο, επαναλαμβάνω, πρέπει να το λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τους όσοι μέχρι σήμερα επιμένουν να μην εμβολιάζονται. Τώρα, όσον αφορά, όπως είπα, στον 5ο όροφο, τα περιστατικά την τελευταία εβδομάδα κυμαίνονται από 30 έως 35. Είναι πτώση φανερή, αλλά όχι αυτή την οποία υπολογίζαμε ότι θα έχουμε. Την ίδια στιγμή, δραματική είναι η μείωση των εμβολιασμών στο νοσοκομείο. Δυστυχώς, ο ρυθμός των εμβολιασμών έχει μειωθεί πάρα πολύ. Δεν είναι καλό σημάδι αυτό. Ας προσέξουν, ας αναλογιστούν τις ευθύνες ο καθένας ατομικά και για τον εαυτό του, αλλά και για τους συγγενείς του, για τους φίλους του, αυτοί οι οποίοι μέχρι τώρα επιμένουν να μην εμβολιάζονται. Επανέλαβε δε για μια ακόμη φορά ότι η μεταφορά ασθενούς από το Γενικό Νοσοκομείο της Δράμας ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό. Μιας μέρας ένα πρόβλημα που αντιμετώπισε το Νοσοκομείο Δράμας, δεν έχουμε από την ημέρα εκείνη και μετά και εκείνη την ημέρα που δημιουργήθηκε το πρόβλημα, ένα περιστατικό μας ήρθε από το Νοσοκομείο Δράμας και πιστεύω το έχετε επιβεβαιώσει κι εσείς. Όχι, το Νοσοκομείο Δράμας έχει αυτή τη στιγμή λειτουργεί κανονικά τα επίγοντά του περιστατικά. Από την πλευρά του, ο διευθυντής ΕΚΑΒ της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χάρης Λώτης, τόνισε στην τηλεόραση του Σέντερ ότι υπήρξε εισήγηση για 10 οργανικές θέσεις στο ΕΚΑΒ Καβάλας. Κοιτάξτε να δείτε, γενικά το σύστημα υγείας πιέζεται ούτως ή άλλως, πόσο μάλλον σε μια πανδημία. Αυτή τη στιγμή, εμείς βάζουμε όλα μας τα δυνατά ώστε να μπορέσουμε να ανασταθούμε στα πόδια μας. Όσο αφορά για τον νομό σας, επειδή χειρίζουμε την Ανατολική Μακεδονία Θράκη, έχουμε εισηγηθεί αύξηση του προσωπικού. Έχουν φύγει προς έγκριση 10 θέσεις επιπλέον. Το τι θα εγκριθεί φυσικά δεν εξαρτάται από μένα, είναι θέμα της Αθήνας. Το επόμενο χρονικό διάστημα η περιφέρεια αναμένεται να παραλάβει 26 νέα ασθενοφόρα, ενώ έχει ήδη προμηθευτεί 6 ειδικές κάψουλες μεταφοράς ασθενών. Έχει περάσει ένα ΕΣΠΑ από 840 χιλιάρικα, πήγαμε κοντά στα 3 εκατομμύρια. Εγκρίθηκαν 26 ασθενοφόρα για όλη την Ανατολική Μακεδονία Θράκη και εδώ θα πρέπει να ξαναευχαριστήσω τον κύριο Μέτιο, που είναι πάντα δίπλα μου, και τους αντιπεριφερειάρχες του εκάστοτε νομού της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Μέσα αυτό, εκτός τα 26 ασθενοφόρα, έχουμε 6 ειδικές κάψουλες μεταφοράς ασθενών με λοιμώδη νοσήματα, καθώς επίσης και τον εξοπλισμό των ασθενοφόρων που θα χρειαστεί ή οτιδήποτε άλλο από υλικό. Βέβαια, θα χρειαστούν και πληρώματα. Τα πληρώματα, κοιτάξτε να δείτε, νομίζω θα πρέπει να το ξέρετε κι εσείς, το Υπουργείο έχει ανακοινώσει ότι μέσα στο Φλεβάρι θα βγουν οργανικές θέσεις. Κάθε τρίμηνο τρέχει η πλατφόρμα των επικουρικών ιατρών. Όταν υπάρχει άτομο το οποίο ενδιαφέρεται για ένα νομό, εμείς τον παίρνουμε αυτόματα. Για παράδειγμα, ας πούμε, αν αυτή τη στιγμή μας έρχεται ένα επιπλέον άτομο στην Καβάλα, παρά αυτά, όντως υπήρχαν 7 άτομα τα οποία ενδιαφέρθηκαν να έρθουν στην Καβάλα, όμως η διαδικασία της κατάθεσης των δικαιολογητικών τους είχε βγει άκυρη για το λόγο ότι τα παιδιά έκαναν λάθος στον τρόπο υποβολής των αιτήσεων. Από εκεί και πέρα, για να γνωρίζετε κι εσείς καλά, το θέμα των επικουρικών, όποιοι το βάζουν και είναι σωστή διαδικασία, αυτόματα γίνεται και πρόσληψη. Αν δεν υπάρχει ενδιαφέρον, δεν μπορώ να επιχρώσω κανέναν να έρθει. Αναφερόμενος στους ανεμβολίαστους εργαζόμενους στο ΕΚΑΒ, τόνισε ότι μόλις το 10% δεν έχει επιστρέψει στις θέσεις του. Το μεγαλύτερο ποσοστό στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη έχει γυρίσει σχεδόν στις θέσεις του. Είναι ένα 10% τώρα αυτή τη στιγμή που είναι εκτός εργασίας και δεν ξέρω αν σκοπεύει να ξαναγυρίσει πίσω. Το καλό είναι ότι άκουσα προχθές τις δηλώσεις του Υπουργού ότι επίκειται ανανέωση των επικουρικών. Mm. Αυτό μας λύνει τα χέρια κατά πολύ. Από εκεί και πέρα ελπίζω και σε οργανικές θέσεις να βρεθεί το κατάλληλο προσωπικό να βάλει τη χαρτιά.